κατάλληλο για όλους. Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, γιορτάζει παρέα με τον Σεφ Ανδρέα Λαγό με συνταγές από τη δεκαετία του 80. Με βερμούτ που είναι το χαρακτηριστικότερο ποτό της δεκαετίας του 80. Μη χάσετε το απόλυτο μενού της νοσταλγίας. Πρώτο πιάτο, τα μυστικά των Βολοβάν με γέμιση θαλασσινών. Και έγινε μια φωλιά φοβερή. Κυρίως πιάτο, ένα κοτόπουλο με πολλά αρώματα και δύο συνοδευτικά. Πιλάφι σαν γέμιση και πατάτες φούρνου με άρωμα κανέλας. Να βάλεις αυτά! Για επιδόρπιο, ο Ανδρέας φτιάχνει τον χορταστικό κορμό σοκολάτας με σπιτικό παντεσπάνι, γέμιση κάστανου και επικάλυψη ενδοκάριδου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Ανδρέα. Με υγεία και ευτυχία. Υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Αμήν. Βολοβάν, γαρίδες κοκτέιλ, εθναϊκή μαγιονέζα, κοτόπουλο μιλανέζα, σπιτική ρώσικη σαλάτα, κρέψι ζέτ, αστακός θερμιντόρ και επίσης ήταν τότε της μόδας και η μους σοκολάτα. Τι σας θυμίζουν όλα αυτά? Γιορτινά τραπέζια της δεκαετίας του 80. Και αφού η μόδα στα ρούχα παίρνει την τελευταία έμπνευσή της από αυτή τη δεκαετία, είπαμε και εμείς να γυρίσουμε πίσω νοσταλγικά και να μαγειρέψουμε σήμερα τα είτης κάπως αλλιώς. Μαζί μας ο Ανδρέας Λαγός. Αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο στη δουλειά μου είναι να κάνω ευτυχισμένους τους πελάτες μου το φαγητό. Το πιο ωραίο σχόλιο που μου έχουν κάνει για τη μαγειρική είναι ότι η μαγειρική μου φέρει αναμνήσεις. Ότι δηλαδή ταξιδεύω τον κόσμο με τις γεύσεις μου πίσω στην παιδική τους ηλικία. Αγαπημένο μου φαγητό, δύσκολη ερώτηση και με ρωτάνε συνέχεια γι' αυτό. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ την μαγειρική της μητέρας μου. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται όταν σκέφτομαι τη δεκαετία του 80 είναι η Αλέξανδρα τραγουδάει «Άσπρο μαύρο όνειρα κάνω». Μια συμβουλή που έχω να δώσω για το τραπέζι του Ρεβεγιών είναι ότι χρησιμοποιήστε πάρα πολλά μπαχαρικά. Είναι γιορτινές ημέρες, πληθωρικές ημέρες. Η μέρα σηκώνει κανέλα, πορτοκάλι, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, τζίντζερ. Εμπλουτίστε τα φαγητά σας με μπαχαρικά και καλή διάθεση. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ανδρέα μου. Λαμπερή και απαστράπτουσα. Για να μπει στην κουζίνα των 80's πρέπει να φοράς τουλάχιστον παγιέτες ή έστω μια βάτα. Απαραίτητα. Βέβαια, εσύ. Εγώ όχι. Βλέπω μόνο, τίποτα από όλα μόνο αυτά. Παπηγιόν. Καλά, θα μου κάνεις πρώτα σιγά μου. Βέβαια, αυτά είναι για σένα. Για το γούρι, ε. Και θα είναι το γούρι μας. Κρασί για να κάνουμε το ποτό μας. Μα είσαι και σαμιώτης, τι άλλο θα μου φέρνας. Κάτσε να τοποθετήσω το φυτό και έρχομαι. Τέλεια. Καλορίζικο. Το καινούριο φυτό. Να έχουμε καλή χρονιά, Ανδρέα. Καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία. Να μας φέρει γούρι, ελπίζω. Θα μας φέρει. Που λες λοιπόν, αν ήθελα να μαγειρέψω αυθεντική την κουζίνα των 80's, θα έφερνα, δεν ξέρω, τους απογόνους της Χρύσης Παραδείση. Αλλά θα μου πεις γιατί έφερα εσένα. Για πες. Γιατί τελικά αυτή η κουζίνα, έτσι στην αρχική της μορφή, είναι μια κουζίνα που δεν την τρώμε πια. Ήταν λίγο βαριά, είχε λίγο παράξενες τεχνικές, λίγο πολύπλοκη. Και ήθελα πάρα πολύ να δω πώς ένα νέο παιδί που έχει γεννηθεί στα 80's, δηλαδή πότε, το 81 δεν είναι. Το 81, ναι. Πώς αντιλαμβάνεται αυτή την κουζίνα, τι θυμάσαι άραγε καθόλου σε αυτή την κουζίνα? Θυμάμαι χαρακτηριστικά πιάτα. Βέβαια, αυτά που θα δείξουμε σήμερα έχουν βάση τα πιάτα του 1980, όλης αυτής της υπέροχης δεκαετίας. Βέβαια, έχουμε κάνει μια μικρή αλλαγή. Ένα twist. Ένα twist ελαφρύ. Χωρίς βέβαια να ξεχνάω τις βασικές αρχές, το βούτυρο, την κρέμα γάλακτος, τα μαρόν γλασέ, τα κερασάκια, τα γλασαρισμένα και όλα αυτά. Οπότε θα κάνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα συνταγών του 1980 με ένα ελαφρύ twist. Λοιπόν, θέλω να μου πεις όλο το μενού καταρχήν.
Ωραία, λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσουμε. Να μας ανοίξεις την όρεξη. Να σας ανοίξω την όρεξη με ένα πόντς, το οποίο είναι με ρόδι και μοσχάτο κρασί από τη Σάμο, που θα σου προσφέρω σε λίγο. Μυρίζει υπέροχα. Μυρίζει υπέροχα. Έχει μέσα μοσχοκάριδο, γαρίφαλο, κανέλα και πορτοκάλι. Μετά, πρώτο πιάτο. Για πρώτο πιάτο έχουμε βολοβάν, τα οποία θα τα γεμίσουμε με θαλασσινά και σπαράγγια. Ναι. Για κυρίως πιάτο έχουμε κοτόπουλο, το οποίο θα το συνοδεύσουμε με πατάτες, με κανέλα, κόλιανδρο και μια γέμιση με ρόδι, κάστανο, κουκουνάρι, διάφορα λογής-λογής, ωραία μπαχαρικά. Ναι. Και για επιδόρπιο τη σούχο. Κάτι με ενδοκάριδο κάτι θέλω. Κάτι με ενδοκάριδο, κερασάκια γλασαριστά, μαρόν γλασέ, κορμό λοιπόν χριστουγεννιάτικο, με όλα αυτά τα ωραία καλούδια. Οπότε ξεκινήσουμε από το πόντς. Λοιπόν, το στο οποίο... πόντς εδώ τι έχω κάνει. Έχω βράσει 750 γραμμάρια χυμό ροδιού, ναι, με μια κούπα χυμό λεμονιού, ένα πορτοκάλι στο οποίο έχω κάνει πικέ με μοσχοκάρφια, με γαρίφαλο. Τέλεια. Σε αυτό εδώ έχω βάλει και 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ναι. Αν θέλουμε βάζουμε, αν δεν θέλουμε δεν βάζουμε, γιατί έχουμε και το σαμιώτικο κρασί το οποίο είναι εξίσου γλυκό. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο τώρα. Αυτό είναι έτοιμο, θα το βάλουμε εδώ στο ωραίο μπολ. Πάντοτε υπήρχε ένα τέτοιο ποτό ή μια σαγκρία επίσης ήταν της μόδας τότε. Και γύρω-γύρω έβαζαν ποτηράκια και πήγαινε ο καθένας και έβαζε. Σερβιριζάτε. Τέλεια. Εγώ θα σου προσθέσω τώρα και το κρασί το μοσχάτο για να ολοκληρώσουμε το... Α, το βάζεις μετά μέσα. Ναι, μετά. Α, το βάζεις όλο αυτό μέσα. Όλο, όλο. Ένα ελαφρύ ανακάτεμα και είναι έτοιμο. Αυτό είναι για να μεθύσεις μια ώρα αρχίτερα δηλαδή, ε. Μπορώ να βάλω λίγο. Βεβαίως. Και εγώ θα στο σερβίρω με πορτοκάλι. Α, και το σερβίρεις με φετούλες. Με φετούλα πορτοκαλιού και θα βάλουμε μέσα και ένα φύλλο πορτοκαλιάς για ντεκόρ. Καλά, υπέροχο. Και πώς αποδομείτε το έτης και γίνεται 2011. 2011, σε λίγες μέρες, αύριο. Λοιπόν, καλή μας χρονιά. Στην υγειά σου, καλή χρονιά και καλά μαγειρέματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με τα βολοβάν. Αυτές οι φοβερές θικούλες είναι τα βολοβάν. Τα οποία τα έχουμε προψήσει. Εκπληκτικά. Και θα σας δείξω τώρα πώς θα τα κάνουμε. Λοιπόν. Το οποίο το γεμίζεις με ό,τι σου κατέβει. Το γεμίζεις με ό,τι θες. Εμείς θα το δείξουμε με θαλασσινά σήμερα, με καλαμάρι, γαρίδα, μύδι και σολομό. Και μπορούμε να τα κάνουμε και σε πιο μικρά, σε πιο μικρό μέγεθος, να τα κάνουμε και για finger food ακόμα. Mm-hmm. Που είναι τέλειο. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το φύλλο της φωλιάτας. Ναι. Στο φέρω από το ψυγείο. Διότι τη φωλιάτα την κρατάμε πάντα στο ψυγείο. Μέχρι τη στιγμή, την τελευταία όμως που τη χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς. Πρέπει να είναι παγωμένη και σκληρή. Διαφορετικά δεν φουσκώνει καλά. Θες να σου κόψω ένα χαρτάκι. Κόψουμε ένα κομμάτι λαδόκολλας, θα το βάλουμε στο ταψί. Τέλεια. Και στη συνέχεια σε αυτό το μπολάκι θα μου σπάσει ένα αυγό. Λοιπόν, εγώ σου ανακατεύω ένα αυγό με λίγο νερό. Με λίγο νεράκι, ναι, για να περάσουμε τη σφολιάτα. Ωραία. Και εσύ? Εγώ κόβω εδώ τη σφολιάτα με το κουπάτ. Τέλεια. Απλά θέλει να είναι πολύ καλά παγωμένη η ζύμη. Πολύ σημαντικό αυτό. Τη σφολιάτα ακόμη και στην κατάψυξη να την έχετε και να την βγάλετε για 10 λεπτά και στην ψήξη είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή θέλει να είναι πάντως πολύ παγωμένη όταν τη δουλεύουμε. Ωραία. Και φέρνουμε το ταψί να πλώσουμε τη ζύμη. Θα μου το περάσει εσύ με αυγό. Τέλεια. Βάλε μπόλικο αυγό σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Από πάνω θα βάλω άλλο ένα κομμάτι σφολιάτας. Γι' αυτό ψηλώνει. Βάζουμε δύο κομμάτια. Είναι διόροφο. Είναι διόροφο, ναι. Βάλε και από πάνω μπόλικο. Και να πάρει ωραίο χρώμα. Και τώρα τι θα κάνουμε. Και τώρα θα χαρακώσουμε. Για να μπορούμε μετά να κάνουμε την τρύπα. Α, εδώ. Απλώς το σημαδεύουμε. Απλά το σημαδεύουμε γιατί μετά θα το ανοίξουμε με το μαχαιράκι. Νόμιζα ότι είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Είναι αυτό, με τρεις κινήσεις. Έλα, για 15 αρέσει. Λεπτά στο φούρνο, στους 200 βαθμούς και είναι έτοιμα τα βολοβάν. Τα πηγαίνω πάρα αυτά. Ωραία. Εμείς εντωμεταξύ έχουμε έτοιμα ψημένα βέβαια. Βέβαια. Το βλέπετε αυτό, βγήκε από το φούρνο, έχει πάρει ωραίο χρώμα από το αυγό και έχει αυτό που σημαδέψαμε το στρογγυλό στη μέση του, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Τώρα με ένα μικρό μαχαιράκι κόβουμε.
Απίστευτο ότι είναι τόσο εύκολο. Νόμιζα ότι είναι κάτι φοβερά δύσκολο. Βγάζουμε το καπάκι, έτοιμο, και αφαιρούμε το εσωτερικό με το μαχαίρι. Έτοιμο. Έλα. Κάτσε κάτι να το κάνετε. Έτοιμη φωλιά. Και έγινε μια φωλιά φοβερή. Η οποία, όπως είπαμε και πριν, το γεμίζουμε με ό,τι θέλουμε. Με ό,τι τραβάει η ψυχή μας. Ωραία. Είσαι έτοιμη να δούμε τη γέμιση. Ναι, βέβαια. Τη γέμιση των θαλασσινών. Έφτασα. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Λίγο ακόμα. Και θα ξεκινήσουμε να σοτάρουμε κρεμμυδάκι φρέσκο και τα θαλασσινά. Mm-hmm. Και εκεί που θα δώσουμε την ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο πιάτο είναι ότι θα συνοδεύσουμε με σπαράγγια και θα το σβήσουμε με βερμούτ. Με βερμούτ που είναι το χαρακτηριστικότερο ποτό της δεκαετίας του 80 και πριν. Ξεκινάμε με τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα. Και θα μου λιώσει μέσα και μια σκελίδα σκόρδο. Με το σκορδό λιώστε. Α, με το περίμενε. Ορίστε. Τα κρεμμυδάκια τα κόβουμε μόνο έτσι, υπάρχει λόγο. Όχι, μπορεί να τα κόψεις και ψιλοκομμένα. Απλά εγώ θέλω να είναι ολόκληρα μέσα στη γέμιση, να φαίνονται ζωντανά, να κρατάνε. Α, ωραία. Έτοιμα. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα, έχω και 10 σπαράγγια, τα οποία έχω κρατήσει τις κορυφές για το τέλος. Τα έχω ζεματίσει. Και τα ρίχνω και αυτά με τα κρεμμυδάκια. Ευχαριστώ να καταλάβω. Ορίστε. Τα σπαράγγια που τώρα θα βρείτε και είναι πάρα πολύ ωραία, τα καθαρίζουμε το εξωτερικό τους και τα βράζουμε μόνο για 2-3 λεπτά. 2 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Αλλιώς έχουν χαλάσει τα σπαράγγια. Ακριβώς. Είναι τόσο φινετσάτα και λεπτά. Προσθέτουμε το καλαμάρι, το οποίο είναι 200 γραμμάρια ψιλοκομμένο καλαμάρι. Το καλαμάρι για να το ψιλοκόψετε τόσο ψηλό, είναι πιο εύκολο να το κάνετε με το ψαλίδι. Με το ψαλίδι, ναι. Τέλεια. Θα συνεχίσω με τις γαρίδες. Ωραία. Και αφού μαγειρευτούν για 2 λεπτάκια, θα τελειώσουμε με τα μύδια και το σολομό, τα οποία δεν θέλουν και σχεδόν καθόλου μαγείρεμα. Θα θέλουμε άλλο το πίπερο. Γαρίδες επίσης, δεκαετίας του 80, θυμάστε τη Sauce Thousand Islands. Κοκτέιλ σος. Κοκτέιλ σας, η οποία στην ουσία ήταν κέτσαπ με μαγιονέζα. Κέτσαπ, μαγιονέζα και ουίσκι. Και ουίσκι, μπράβο, ναι. Μπόλικο πιπεράκι. Βλέπεις, δεν θέλουν πολύ ώρα. Έχουν μυρίσει εδώ τα θαλασσινά υπέροχα. Θα συνεχίσουμε με το σολομό το φρέσκο. Ο οποίος θέλει ένα λεπτό μαγείρεμα, ούτε ένα. Επίσης σε κυβάκι και αυτός. Σε κυβάκια και ψύχα από μύδια. Ίσα-ίσα ένα ανακάτεμα και θα το σβήσουμε με βερμούτ. Με βερμούτ. Δυνατή φωτιά θέλει αυτό. Δυνατή, ναι. Και με το ζουμάκι που έχουμε θα προσθέσουμε μέσα φρέσκο τυρί. Τυρί κρέμα δηλαδή. Τυρί κρέμα. Mm-hmm. Κρέμα γάλακτος. Ναι, να κάνει ναι. Και σαλτσούλα. Πω. Θα το τελειώσουμε με παρμεζάνα. Μύρισα και το βερμούτ τώρα. Ναι, βέβαια. Εστραγγόν, μια κουταλιά περίπου της σούπας εστραγγόν. Το δε εστραγγόν ταιριάζει τόσο πολύ με τα θαλασσινά, διότι έχει ένα τόσο φίνο και γλυκό άρωμα. Τους δίνει γλύκα και είναι ταιριάζει υπέροχο. Και με το τυρί κρέμα φοβερά. Είναι έτοιμο. Και απίστευτο. Ξύσμα από ένα λεμόνι στο τέλος. Ωραία, τέλειωσε. Τώρα θα γεμίσουμε τα βολοβανάκια δηλαδή. Τώρα θα γεμίσουμε τα βολοβάνα. Θες κουταλάκι. Άλλο ένα κουτάλι. Με μεγάλο θα το κάνεις. Θα βάλω εδώ στην πολύ ωραία πιατέλα. Περίμενε, θα τα κάνω κατευθείαν. Α, βάλε τα κατευθείαν, έλα. Μαϊντανός θα είναι το ντεκόρ. Βέβαια, το ντεκόρ. Και ωραία, μετά, αν θέλουμε να το συνοδεύσουμε με κάτι άλλο, λίγη πράσινη σαλάτα δίπλα στο πιάτο. Βάλουμε και τα σπαράγγια. Μια φουντίτσα σγουρό μαϊντανό. Και το σπαράγγι δίπλα. Σιγά που δεν θα το κάνω αύριο κιόλας αυτό. Για τη συνταγή βολοβάν με θαλασσινά σπαράγγια και σάλτσα βερμούτ θα χρειαστείτε. Για τα βολοβάν, 2 φύλλα σφολιάτας και 2 αυγά. Για τη γέμιση με τα θαλασσινά,
2 κρεμμυδάκια φρέσκα, 10 σπαράγγια φρέσκα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 200 γραμμάρια γαρίδες, 100 γραμμάρια ψύχα μυδιών, 200 γραμμάρια καλαμάρι, 100 γραμμάρια φιλέτο σολομού, 1 σφινάκι βερμούτ, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, 3 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα, 2 κουταλιές της σούπας εστραγγόν ψιλοκομμένο ή 1 κουταλάκι ξερό, ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, μαϊντανό φριζέ και ένα μείγμα σαλατικών, λόλα κόκκινη, εσκαρόλ, ροκίνη. Υπέροχο. Θα πάρουμε λίγο από τη σάλτσα. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και λίγη πράσινη σαλάτα. Γύρω-γύρω λίγο από τη σάλτσα. Για να πέσουν μέσα τα ψυχουλάκια όσο θα τα τρώμε, ε. Και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ωραία, τέλεια. Πάει το ορεκτικό. Και τώρα η υπερπαραγωγή της γιορτής ή μάλλον το πουλί της γιορτής. Το πουλί της γιορτής που είναι κοτόπουλο. Πολλοί δεν αγαπούν τη γαλοπούλα και εγώ, ας πούμε, μου μυρίζει. Mm-hmm. Και είναι λίγο παρακινδυνευμένο τελικά να το κάνει σε γιορτινό τραπέζι, ενώ το κοτόπουλο το τρώνε όλοι. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα βιολογικό κοτόπουλο. Έχουμε βιολογικό κοτόπουλο, είναι περίπου στα 2 κιλά, ένα μεγάλο κοτόπουλο, εδώ. Το οποίο θα ξεκινήσουμε τώρα και θα το γεμίσουμε. Θα το γεμίσουμε με πράσινα μήλα και πορτοκάλια. Τι λες τώρα, αμέ. Πώς θα γίνει αυτό. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα, αλλά το πιπερώνοντας το κοτόπουλο. Μέσα και έξω. Μέσα και έξω. Πώς έλεγε ο Τζελεμεντές, παίρνετε ένα ωραίο κοτόπουλο. Το αλλά το πιπερώνετε. Θα μου ανοίξει τα πόδια του. Το... Μέσα έξω. Έτσι, μπράβο. Πολύ πιπέρι. Πρέπει να βάλουμε και αλάτι μέσα. Για να είναι νόστιμο το κοτόπουλο. Και απ' έξω. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάρω μισό πορτοκάλι. Ναι. Και θα αρχίσω να το κάνω μασάζ τώρα. Γιατί του κάνεις μασάζ τώρα? Του κάνω μασάζ γιατί σχωρεί πιο εύκολα μέσα το πορτοκάλι. Το κάνει και πιο τρυφερό. Η φλούδα που θα μου περισσέψει την αφήνω μέσα στο ταψί. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρω ένα μήλο πράσινο. Θα το κόψω σε τέταρτα και εδώ θα βάλω μέσα 2 φέτες και μισό πορτοκάλι. Βάλω λίγο μήλο ακόμα. Mm. Πριν το μήλο θα βάλω το δεντρολίβανο μέσα για να αρωματίσει. Άβυσες η κοιλιά του κοτόπουλου. Τα πάντα χωράει. Και δεντρολίβανο και μήλο και πορτοκάλι. Και πορτοκάλι. Λοιπόν, θα μου κρατήσει λίγο εδώ να το... κλείσουμε με 2 δοντογλυφίδες. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλει πολύ ούτε ράψιμο ούτε τίποτα. Ναι. Αυτό το πράγμα θα κάνουμε εδώ. Εδώ. Ένα μικρό μυστικό. Εκτός από το μήλο που έχουμε βάλει μέσα, το οποίο θα του δώσει πολύ ωραία γεύση και υγρασία, θα δέσουμε το κοτόπουλο με ένα κομμάτι σπάγκο. Γιατί? Πρώτον, θα μας μείνει πάρα πολύ ωραίο, δεν θα χαλάσει το σχήμα, δεν θα ανοίξουν τα μπούτια στο ψήσιμο και να γίνει έτσι. Και θα κρατήσει όλη την υγρασία σε αυτά εδώ τα σημεία. Κοίτα να δεις κάτι απλά πράγμα. Το υπόλοιπο μήλο θα το βάλουμε γύρω-γύρω. Άλλο ένα πορτοκάλι. Γιατί μην ξεχνάμε τα ζουμιά μετά που θα βγουν από το κοτόπουλο με έξτρα ζωμό και κρασί θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη σάλτσα του. Mm. Οπότε θέλουμε να έχει υγρασία. Ένα κρεμμύδι ολόκληρο. Κομμένο και αυτό το στη μέση. Φαντάζομαι ότι θα δώσει ωραία γεύση στη σάλτσα μετά. Ωραία γεύση, θα πυκνώσει τη σάλτσα. Και 4 σκελίδες σκόρδο. Όπως βλέπεις, τις αφήνω ολόκληρες με τη φλούδα. Mm. Θα λείψω με λίγο ρευστή μαργαρίνη όλο το κοτόπουλο και τα λαχανικά. Μια κούπα χυμό πορτοκαλιού. Και λίγο κρασί. Περίπου μια κούπα. Ωραία. Ένα δάχτυλο υγρά. Αυτό θα το ψήσουμε στους 200 βαθμούς, 1,5 ώρα. Μπορεί να πάρει και 2 ώρες αναλόγως στο φούρνο, στους 200 βαθμούς. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα το ανοίγουμε και θα το περιχύνουμε με τη σάλτσα του. Λοιπόν, το πάμε στο φούρνο. Το βάλεις εσύ? Ναι. Έλα. Θα μου ανοίξεις να το βάλω. Ανοίξω. Να το σταυρώσουμε κιόλας. Βέβαια, χωρίς μέρες που είναι, χωρίς τα πρόβλημα. Μέρες που είναι γιορτινές. Ασταύρωτο θα πάει.
Τέλεια. Λοιπόν, και τώρα πατάτες. Baby πατάτες βλέπω, ε. Baby πατάτες, μικρές. Με το φλούδι. Με το φλούδι, τις έχουμε πλύνει πρώτα πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Εδώ έχω περίπου 1 κιλό πατάτες. Θα βάλουμε μέσα 1 κουταλιά της σούπας μέλι. 1 κουταλάκι περίπου του γλυκού κανέλα, μπόλικη κανέλα. Η οποία κανέλα θα κάνει όλη τη διαφορά. Όλη τη διαφορά. Κόλιανδρο σπασμένο, μύρισε λίγο να δεις. Μπόλικο κόλιανδρο. Ρευστή μαργαρίνη. Και λίγο ελαιόλαδο θα μου βάλεις. Τέλεια. Θα βάλω και εδώ 4 σκελίδες σκόρδο ολόκληρο για άρωμα. Ξύσμα. Και χυμό από 1 λεμόνι. Θα μου προσθέσεις μέσα και λίγο ζωμό που έχουμε έτοιμο εδώ, ωραίο. Έχουμε ζωμό λαχανικών, ναι. Λίγο θέλει. Ίσα ίσα αυτό, είναι αρκετό. Και ανακάτεμα, καλό. Έτοιμη και η πατάτα. Έτοιμη και η πατάτα για το φούρνο. Πάει και αυτή. Τέλεια. Τώρα θα κάνουμε το πιλάφι, το οποίο λογικά θα μπορούσε να είναι μια γέμιση που θα μπορούσαμε να τη βάλουμε μέσα στο κοτόπουλο, χαρακτηριστική της δεκαετίας του 80. Βέβαια. Με τα σηκωτάκια πουλιών. Το και κουκουνάρι, όλα αυτά, το κάστανο. Ναι. Ξεκινάμε. Ζεσταίνουμε τη κατσαρόλα μας. Και τα χέρια μας μαζί. Ναι, και βάζουμε λοιπόν, λάδι. Βάζεις λάδι μέσα, ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, λέγε σε πόσο. Ίσα ίσα να καλύψει τον πάτο της κατσαρόλας. Α. Τέλεια, εκεί. Ωραία. Ναι. Και θα σουτάρουμε μέσα κρεμμύδι. Τι ωραίος αυτός ο θόρυβος που τσιτσιρίζει το κρεμμύδι. Το τσιτσίρ. Το τσιτσίρισμα. Πράσο. Α, ψιλοκομμένο άσπρο. Ψιλοκομμένο. Το λευκό το έβαλες μόνο, ε. Ναι. Ίσα ίσα να μαραθούν. Φέρε εγώ να σου κάνω. Ωραία. Λοιπόν, έχει μαραθεί ελαφρώς. Ρίχνουμε μέσα και τα σηκωτάκια. Να τα ζαλίσουμε κι αυτά. Θα ρίξουμε μέσα και το ρύζι. Αμερικάνικο. Όλο, ναι. Αυτό δεν είναι το αμερικάνικο. Αμερικάνικο. Λοιπόν, εφόσον το έχεις ανακατέψει καλά και έχει λαδώσει όπως λέμε καλά το ρύζι, πολύ σημαντικό να λαδώσει γιατί θα μας μείνει ακόμα πιο αλτέντε. Θα το σβήσω με μισό ποτηράκι κονιάκ. Μια κούπα λευκό κρασί αρετσίνωτο. Τέλεια. Μέχρι να πιει όλο το κρασί ρίχνω αλάτι και πιπέρι. Ένα ξυλαράκι κανέλας, εδώ, και αυτό που θα δώσει όλο το χαρακτηριστικό του, τριμμένο μπαχάρι. Τριμμένο μπαχάρι, ναι. Ένα κουταλάκι του γλυκού είναι αρκετό. Θα ρίξω μέσα κουκουνάρι και κάστανο, όλα μαζί, σε αυτό το υπέροχο πιάτο. Τέλεια. Και θα ρίξουμε μέσα και 2,5 κούπες ζωμό. Τέλεια. Με το που πάρει βράση, ναι, θα βάλουμε τη φωτιά στη χαμηλότερη κλίμακα, θα το σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε να βράσει, να σιγοβράσει, μέχρι να δούμε να συναντήσουν μικροί κρατήρες στην επιφάνεια του ρυζιού. Ωραία, τέλεια. Πω, πω. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Πάμε. Κοίτα πώς καραμέλωσε με το χυμό του πορτοκαλιού, το κρασί. Απίστευτο, απίστευτο. Ακούμπησέ το. Τέλεια. Το ιδανικό κοτόπουλο. Για βγάλε το εσύ. Ευκολάκι βρε είναι αυτό. Λες να μου διαλυθεί. Όχι καθόλου. Τέλειο. Να το. Και εδώ έχουν μείνει τώρα κάτι πράγματα που μυρίζουν απίστευτα. Αυτή τώρα εδώ είναι όλη η ουσία, όλη η γεύση που θα την εκμεταλλευτούμε, θα την κάνουμε σάλτσα. Όπως είναι τα βάζω όλα μέσα σε μια σίτα. Και τα σουρώνω σε μια μικρή κατσαρόλα. Τα πιέζουμε καλά να φύγουν όλα τα ζουμιά. Σε αυτό το κατσαρόλι θα ζεστάνουμε τη σάλτσα και σε αυτό εδώ θα καραμελώσουμε το πορτοκάλι. Έχω τη φλούδα από 2 πορτοκάλια, τα έχω ψιλοκόψει και τα έχω ζεματίσει 2 φορές σε βραστό νερό για να φύγει όλη η πικρίλα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Είναι ζεματισμένα δηλαδή. Είναι ζεματισμένα. Τα βάλω σε ένα τηγανάκι μαζί με 1 ποτήρι μπράντι. Ή κονιάκ. Ή κονιάκ. Και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη.
Η σάλτσα που βγάλουμε από το ταψί βράζει. Η σάλτσα που βγάλουμε από το ταψί βράζει, θα προσθέσουμε μέσα μία κούπα χυμό πορτοκάλι. Ναι. Εδώ. Τέλεια. Αυτό θα το αφήσουμε να καραμελώσει για δύο λεπτάκια. Τόσο γρήγορα, ναι. Καραμελώνει. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις εδώ η σάλτσα ήδη είναι λίγο πηχτή. Δεν θα τη βοηθήσουμε εμείς. Έχω φτιάξει εδώ ρου. Κλασικό πηκτικό της δεκαετίας του 80. Το είναι. Ρου, γου, σημαίνει στα γαλλικά κόκκινο ξανθό, ας πούμε. Οπότε, αυτό το κοκκινόξανθο είναι ένα μείγμα από αλεύρι και λιπαρή ουσία. Εμείς έχουμε πάρει ρευστή μαργαρίνη. Μαργαρίνη. Το οποίο δεν είναι τα πάντα, βέβαια, όπου να το βάλεις, είναι συνδετικό σωστό. Βέβαια. Δεις τώρα τι ωραία σάλτσα θα φτιάξουμε. Είδες κατευθείαν πίζει. Βέβαια. Το ρίχνω και αυτό μέσα. Και πορτοκάλι δηλαδή, καραμελωμένο μέσα. Μια βράση και είναι έτοιμη σάλτσα. Είναι, νομίζω, κατέβασε την τώρα, γιατί θα δέσει κι άλλο μετά. Τέλεια. Υπέροχη, υπέροχη. Λοιπόν, θα σερβίρω τη σάλτσα στη σαλτιέρα της. Τέλεια. Πω, 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 πω. Για να πάει να κάνει παρέα στο κοτόπουλο. Και θέλω να βάλεις αυτά. Πριν βάλουμε αυτά, θα πρέπει να διακοσμήσω το κοτόπουλο. Θα πάρω φέτες πορτοκαλιού. Το ντεκόρ μου φαίνεται τελείως ρετρό, Μα, μαγειρική του 80, δεν κάνουμε, δεν ήθελες. Ναι, λοιπόν, ναι. Παίρνω τα κερασάκια μου, τις φέτες πορτοκαλιού. Κερασάκια γλασέ. Αυτό το κερασάκι της τούρτας που λέμε είναι αυτό. Θα περιχύσω λίγο με τη σάλτσα το κοτόπουλο. Λίγο έτσι να πάρει και γεύση και χρώμα. Αν δεν μυρίζει υπέροχα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Είναι μεθυστικά όλα αυτά τα αρώματα. Έλα ρε εσύ, εντάξει. Και okay. Τα παπηγιώτ. Τα παπηγιώτ τα οποία ο Ανδρέας, ο Κακομοίρης, έψαξε να τα βρει παντού και δεν τα βρήκε πουθενά, ούτε καν στο ίντερνετ. Πουθενά δεν υπάρχουν. Και τελικά βρήκε τον τρόπο και το έφτιαξε μόνος του. Είναι χειροποίητα. Χειροποίητα, ναι. Θα τους βάλω και λίγη πρασινάδα εδώ, γιατί του λείπει. Ναι, και αυτό υπήρχε επίσης. Ναι, αυτό ναι. Μπορώ να σας το ορκιστώ. Κόβεις από το δέντρο δύο πράσινα φυλλαράκια και τα βάζεις πάνω. Τέλεια! Και έχουμε όλα τα βασικά χρώματα. Είναι λευκό, απλά, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει. Αυτές είναι οι γιορτές. Βέβαια, πληθωρικές. Για τη συνταγή κοτόπουλο με πατάτες φούρνου θα χρειαστείτε. Για το κοτόπουλο. Ένα κοτόπουλο περίπου 2 κιλά. Ένα μέτρο κλωστή χοντρή. Ένα πράσινο μήλο. Ένα πορτοκάλι. Ένα κλωναράκι δεντρολίβανο. 150 γραμμάρια μαργαρίνη. Δύο φλιτζάνια χυμό πορτοκαλιού. Ένα κρεμμύδι ξερό. 4 σκελίδες σκόρδο. 1,5 φλιτζάνι λευκό κρασί. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Μισό φλιτζάνι κονιάκ. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. 2 κοφτές κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη, 1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλο ή λαχανικών, 1 με 2 λεμόνια, αλάτι και πιπέρι. Για το γαρνίρισμα, φέτες πορτοκαλιών, κλωναράκια φριζέ μαϊντανού ή γκί ή μερικά κερασάκια γλασέ. Για τις πατάτες, 1 κιλό πατάτες baby, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας κόλιαντρο ξερό, 3 σκελίδες σκόρδο, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, λίγο νερό ή ζωμό, αλάτι και πιπέρι. Για το πιλάφι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι ξερό, 1 πράσο, 200 γραμμάρια σηκωτάκια κοτόπουλου, 400 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, μισό φλιτζάνι κονιάκ, 1 φλιτζάνι λευκό κρασί, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 3 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλο, 1 ξυλαράκι κανέλας, 1 κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι τριμμένο, 100 γραμμάρια κάστανα βρεσμένα ή ψημένα, μισό ματσάκι μαϊντανό, 1 κουταλιά της σούπας μαργαρίνη, 1 πράσινο μήλο, 2 κουταλιές της σούπας καβουρδισμένου σουσάμι, αλάτι και πιπέρι. Η γέμιση είναι έτοιμη. Η γέμιση και είναι μένει έτοιμη να τις προσθέσουμε τώρα ρόδι, μήλο
Σουσάμι. Σουσάμι. Και το μαϊντανό, μπόλικο μαϊντανό. Ωραία. Εγώ καθαρίζω το μήλο, ωραία. Το θες σε κυβάκια σε μικρά. Σε κυβάκια, το οποίο θα το σοτάρουμε σε λίγο μαργαρίνα. Πριν από αυτό όμως θα ρίξω μέσα μισό μάτσο ψιλοκομμένο μαϊντανό στη γέμιση. Βλέπεις τι ωραία και τι σπυρωτό που έχει γίνει. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, βάζω εγώ λίγη μαργαρίνη. Λοιπόν. Ρίξω μέσα. Ίσα να μαλακώσει, ένα λεπτάκι θέλει, δεν θέλει πάρα πολύ. Τα μήλα μας είναι έτοιμα, καραμέλωσαν εδώ, μας χωμύρισαν και αυτά. Και τώρα θα τα ρίξουμε στη μέσα. Γέμιση. Στη γέμιση παύλα πιλάβει, είναι φω γέμιση αυτή. Μυρουδιά, ε. Δεν υπάρχει. Μπόλικο ρόδι και γύρω γύρω. Τα ρόδια φέτος είναι χλωμάρα, παιδί μου. Και μπόλικο καβουρδισμένο σουσάμι. Πω πω πω. Για ένα γιορτινό τραπέζι. Για το απόλυτο γιορτινό τραπέζι, αλλά μας λείπουν οι πατάτες. Και βέβαια τη σαλτσούλα, δεν την πετάμε. Βέβαια, την καραμελωμένη σαλτσούλα. Τέλεια. Αυτό το βάζεις έτσι. Βάλτε στο κέντρο, ναι. Έτσι, μπράβο, και λίγο. Έτοιμες και πατάτες. Απλά πανέμορφα. Λοιπόν, τώρα μας μένει ένα γλυκό. Βέβαια. Mm? Και τι καλύτερο από χριστουγεννιάτικο κορμό με καρύδα και κάστανο. Φάτα μάτια, ξέρετε να κάνετε παπιγιότ. Τα παπιγιότ είναι οι διακοσμητικές φουντίτσες που φορούσαν κάποτε στα μπουτάκια του ψητού κοτόπουλου στα μεγάλα τραπέζια. Σήμερα που δεν χρησιμοποιούνται πια, δύσκολα τα βρίσκει κανείς στην αγορά. Είναι πολύ εύκολο όμως να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Παίρνουμε μια κόλλα α4 και τη διπλώνουμε στη μέση. Με ένα ψαλίδι κόβουμε μικρές λωρίδες, προσπαθώντας να πετύχουμε σε όλες το ίδιο πλάτος. Τυλίγουμε το χαρτί από την κάτω μεριά, αφήνοντας ελεύθερες τις λωρίδες να κάνουν το παιχνίδι τους. Ενώνουμε με ένα σειραπτικό. Έτοιμο! Η πιο γλυκιά στιγμή του τελευταίου χρόνου. Έφτασε. Να κάνουμε τον κορμό, το χριστουγεννιάτικο κορμό. Ο χριστουγεννιάτικος κορμός με ενδοκάριδο και τι άλλο, κάστανο. Φρουί γλασέ, κάστανο. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το παντεσπάνι. Ναι. Εδώ θα μου βάλεις 3 σπράδια. Ναι. Τα υπόλοιπα κροκάδι και το ένα αυγό που περισσεύει θα μου το ανακατέψεις με αμύγδαλο φιλέ, το οποίο το έχω ψιλοκόψει, και ζάχαρη. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ θέλω σπράδια. Εδώ θέλω 3 σπράδια, τα οποία θα τα κάνω μαρέγκα μαζί με ζάχαρη άχνη. Και επίσης να πω ότι έχουμε βάλει το φούρνο και τον προθερμένο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Για να ψήσουμε τη... Για να ψήσουμε το παντεσπάνι. Το παντεσπάνι. Τέλεια. Εσείς εντάξει, εγώ ναι, συνεχίζω εδώ, βάζω ακόμη ένα αυγό. Εγώ έτσι? Ξεκινάω να κάνω τη μαρέγκα. Ναι. Ασπράδια και ζάχαρη άχνη. Και εγώ χτυπάω τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Ακριβώς. Και την αμυγδαλόψη θα την κρυμμένη. Ακριβώς. Θα χτυπήσει καλά-καλά. Ξεκινάω από χαμηλή ταχύτητα να χτυπήσω τα σπράδια μαρέγκα και σταδιακά ανεβαίνω σιγά-σιγά. Για να δω, για να δω. Α, τέλεια. Καλό. Τέλειο, τέλειο. Είσαι μια χαρά. Ρίχνω Άλλη. Μέσα το corn flour και θα το ανακατέψεις απαλά-απαλά. Ίσα-ίσα να ομογενοποιηθεί. Τέλεια. Και η μαρέγκα μου είναι έτοιμη. Κιόλας. Κιόλας. Ωραία, πάει και αυτό. Κοίτα εδώ. Τέλεια η μαρέγκα. Υπέροχη. Και τώρα θα βάλουμε αυτό εδώ, νομίζω, ναι. Έτσι. Λίγο ρίξιμο μέσα. Λίγο-λίγο, ε. Λίγο-λίγο. Λίγο, να τα ανακατέψω. Απαλά-απαλά, μην μου ξεφουσκώσει. Όπως πάντα τη μαρέγκα την ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις για να πάρει αέρα και να γίνει αφράτο αυτό που θα φτιάξουμε, έτσι. Λοιπόν, βάλουμε και το υπόλοιπο. Έτοιμο το μείγμα. Εδώ, αφράτο, κοίτα. Και ωραίο. Έχω πάρει ένα ταψί, έχω βάλει μέσα λαδόκολλα.
Και θα στρώσω τώρα το μείγμα για το παντεσπάνι. Το οποίο φαντάζομαι ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ανάλαφρο, σχεδόν μαρενγκέ. Μαρενγκέ, ναι, βέβαια. Το παντεσπάνι. Ναι. Τέλεια, ευχαριστώ. Είναι εύκολο και γρήγορο από ό,τι βλέπεις, με τέσσερα υλικά, πέντε. Στρώνουμε ωραία και ομοιόμορφα. Και δεν βάζεις ούτε αρώματα ούτε τίποτα, έτσι. Τίποτα, τίποτα. Δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε μετά πολύ ωραία γέμιση. Ναι, με πάρα πολλά φρούτα, φρούγλασέ, εδώ βλέπω. Φρούγλασέ, κάστανα. Πολύχρωμα. Έτοιμο. Το πάμε στο φούρνο για πόσο. 10 λεπτά στους 200 βαθμούς. Μάλιστα. Για τη συνταγή χριστουγεννιάτικος κορμός με κάστανο και ινδοκάριδο θα χρειαστείτε. Για το παντεσπάνι, 60 γραμμάρια ζάχαρη, 90 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ, 6 αυγά, 100 γραμμάρια corn flour και 40 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για τη γέμιση, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, 280 γραμμάρια κρέμα κάστανου, τριμμένο ινδοκάριδο για το πασπάλισμα, κερασάκια, 10 μαρών γλασέ, ή γκί για το στόλισμα. Λοιπόν, έχουμε ψήσει το παντεσπάνι μας 10 λεπτάκια μόνο και μόλις βγήκε από το φούρνο, όπως ήταν τυλιγμένο σε αυτή την κατάσταση, το βγάλαμε έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, μόλις το βγάλαμε, κάναμε αυτό το πράγμα και το κάναμε ρολό. Γιατί, Αντρέα? Το κάναμε ρολό τους ώστε να μπορούν να το τυλίξουν μετά πιο εύκολο, όταν το γεμίσουν με το κάστανο και τη σαντίγη. Ωραία. Τώρα που είναι εντωμεταξύ χλιαρό προς κρύο, είναι η στιγμή, είμαστε έτοιμοι να το γεμίσουμε, να το έτσι. Να γεμίσουμε. Λοιπόν, έχω εδώ την κρέμα από το κάστανο. Ναι. Κάνουμε μια στρώση από αυτό. Αχ, να το κάνω εγώ, έλα, που έλα, θέλω. Έλα. Κρέμα κάστανο είναι αυτό που λέμε. Είναι κρέμα κάστανο. Βάλ' το σε όλη την επιφάνεια. Άψογο το έχεις κάνει. Λοιπόν, η σαντιγή τώρα είναι χτυπημένη μόνο σκέτη ολόσχετη. Σκέτη, άγλικη σαντιγή. Δεν έχουμε βάλει καθόλου ζάχαρη. Ναι. Και κάνουμε άλλη μια στρώση πάνω από το κάστανο. Δεν θέλει πάρα πολύ, για να μπορούμε να το τυλίξουμε κιόλας εύκολα. Και όπως βλέπεις εδώ, μας βγαίνει λίγο περίεργο, λίγο ακανόνιστο. Μπορούμε δεν μας πειράζει, μετά. Θα το κόψουμε. Εκατομμύρια θερμίδες, αλλά είναι τέλεια. Και εδώ τώρα το σιγό αυτό θα σου επιτρέψω να το βάλεις εσύ. Α, βέβαια, τα χρωματιστά. Τα χρωματιστά φρουγλασέ. Πώς τα βάζεις τώρα αυτά, σε όλη την επιφάνεια. Αυτά κολλάνε. Βάλτε με το χεράκι σου. Έτσι, α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τέλεια είναι, κοίτα. Βάλε μπόλικα να γίνει πολύχρωμη. Πολύχρωμη το εσωτερικό του κορμού. Λοιπόν, και τώρα. Γυρνάμε και κάνουμε το ρολό με τη βοήθεια της λαδόκολλας, άλλη μία και έτοιμο. Τόσο εύκολο ήταν. Τόσο εύκολο. Αυτό ήταν. Θα το βάλουμε στο ψυγείο για μισή ώρα να κρυώσει, για να μπορούμε μετά να το γαρνίρουμε. Α, τον περιποιήθηκε σε όλο τον κόσμο. Έχω κόψει εδώ τις άκρες για να είναι ομοιόμορφο και θα φέρω και τη σαντιγή, την οποία την έχω βάλει σε κορνέ και θα κάνουμε τώρα τον ντεκόρ. Θα τον κάνουμε κορμό. Α, με τα σαγρέ γύρω-γύρω. Τα σαγρέ, ναι. Εδώ. Κατά μήκος του κορμού. Με σταθερό χέρι. Όσο μπορώ. Τέλεια. Αλλά θέλω να μου κάνεις και ρόζες μετά. Α, βέβαια, στο τέλος. Οπωσδήποτε. Είδες πως μεταμορφώνεται. Το είδα. Και άλλη μία και είναι έτοιμη. Βολά. Και εδώ λίγο. Είναι άραγε τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Είναι. Και η ρόζ εδώ που θες. Οι οποίοι ρόζ τι θέλουν, θέλουν κερασάκια. Εγώ λέω να βάλουμε κάστανο, μαρόν γλασέ, που έχω εδώ ωραιότατα. Α, ναι. Του πάει το κάστανο. Αφού είναι και κορμός κάστανο. Έχω εδώ πάρει έτοιμα φιλαράκια, ζαχαρωτά. Αυτά τρώγονται. Αυτά τρώγονται, ναι. Έτοιμο. Και από πάνω, μπόλικη καρύδα. Μπόλικο, να το χιονίσουμε. Να γίνει ένα χιονισμένο τοπίο. Και έχω και δυο.
Λοιπόν, το ενδοκάρι ήταν το απόλυτο μάστι της δεκαετίας του 80, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε τώρα ένα υπέροχο κορμό ενδοκάριδο, κάστανο και φρούγλασε. Φρούγλασε. Έχουμε βάλει όλη τη δεκαετία του 80, το υλικά τα έχουμε παντρέψει σε ένα γλυκό. Σε ένα δέντρο μέσα. Το χτίσαμε. Σε ένα κορμό. Σε ένα κορμό. Νομίζω ότι το τραπέζι μας ολοκληρώθηκε. Μας περιμένει το τραπέζι, ήρθε ναι. Το φαγητού. Ναι, πάμε. Από τη δεκαετία του 80 στο 2011, σε ένα τραπέζι. Και έχουμε τα υπέροχα βόλο βαν με θαλασσινά. Έχουμε για μετά το κοτόπουλο, το οποίο είναι με τις πατατούλες, τις κανελάτες. Ακριβώς. Και τη γέμιση ριζότο που τη βάζουμε από δίπλα. Και στο τέλος, το φοβερό κορμό ενδοκάριδο. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα καλωσόρισμα σε ζεστό κρασί. Τι άλλο θέλετε? Η ευτυχία και η χαρά βρίσκονται στα απλά πράγματα όπως υπάρχουν σε αυτό το τραπέζι και στα μεγάλα συναισθήματα. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά και κυρίως περαστικά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Ανδρέα. Με υγεία και ευτυχία. Υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Αμήν.